Εδώ και 10 μέρες περίπου στην περιοχή μας και κυρίως περιμετρικά του Δήμου Λαμιαίων αλλά και πιο συγκεκριμένα περιμετρικά της πόλης της Λαμίας έχουμε έναν μεγάλο αριθμό σεισμικών δονήσεων. Είναι δονήσεις οι οποίες βέβαια δεν έχουν μεγάλη ένταση, κινούνται μεταξύ του 2,2 και του 2,8. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις παρακολουθούμε και είναι εύλογο να υπάρχει στους συμπολίτες μας και μια ανησυχία. Παρά τα αυτά, εμείς ως Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε το φαινόμενο έντονα. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους επιστήμονες, τους δύο επιστήμονες, τον κύριο Λέκα και τον κύριο Χουλιάρα, οι οποίοι παρακολουθούν και αυτοί με τη σειρά της από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο την εξέλιξη του φαινομένου. Προς το παρόν, μέχρι από τη στιγμή που μιλάμε, η ένταση των φαινομένων είναι μένα, όπως είπα στην αρχή, αριθμητική, αλλά είναι τέτοια η οποία τουλάχιστον δεν δείχνει κάτι διαφορετικό. Όπως ξέρετε όμως, χωρίς να είμαστε ειδικοί όλοι μας, το τονίζω, απλώς το παρακολουθούμε. Σε κάθε περίπτωση, όταν θα έχουμε κάτι διαφορετικό, θα ενημερώσουμε μέσα και από εσάς βέβαια την κοινή γνώμη για το τι θα μπορούσε να υπάρξει. Επίσης, έχουμε στείλει στα συναρμόδια Υπουργεία και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μία επιστολή για να μπορέσει να μας απαντήσει αν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι περαιτέρω σε ό,τι αφορά την δική μας ευθύνη μέσω της πολιτικής προστασίας. Σε περίπτωση που ομιγέννητο έχουμε κάποιο μεγάλο σεισμό, υπάρχει κάποιο σχέδιο για τους πολίτες? Γιατί αυτό είναι μια ερώτηση η οποία γίνεται χρόνια και δεν έχουμε κάποια μια ουσιαστική απάντηση. Υπάρχει κάποιο... Κύριε Κατσόνη, είναι υποθετικό το ερώτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαντήσω. Όπως ξέρετε, η Περιφερειακή Ενότητα, η Περιφέρεια βασικά που έχει και την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, αναπεριφερειακή ενότητα, κάνουμε τα λεγόμενα συντονιστικά και εκεί οι διευθύνσεις πολιτικής προστασίας, η διεύθυνσή μας αναλυτικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρία φαινόμενα κυρίως. Όπως ξέρετε, τα πιο απλά είναι οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα χιόνια και οι σεισμοί. Εκεί λοιπόν γίνεται μία ανάλυση σε συνεργασία με τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς κατά περιοχή, ούτως ώστε να υπάρχει μία ενημέρωση. Και υπάρχουν παράλληλα και τα σχέδια, δεν έχει νόημα τώρα να αναφερθούμε σε αυτά. Έχουμε όμως επικυρωποιήσει πολλές φορές συμβουλές και λοιπά γύρω από τις περιπτώσεις, όπως σας είπα, αν συμβεί κάτι. Αυτή τη στιγμή όμως τα πράγματα είναι τέτοια τα οποία... Οι κοινοί των ειδικών λένε ότι υπάρχει κίνδυνος για μεγαλύτερο σεισμό ή δεν μπορεί να... Προς το παρόν όχι. Πάντα όμως το προς το παρόν σημαίνει προς το παρόν. Κοιτάξτε, αυτό είναι εύλογο. Όμως δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να φτάνουμε σε εκείνο το σημείο. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε, όπως σας είπα στην αρχή, επειδή είναι σε πολύ συγκεκριμένο εστιασμένος οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, είναι περίπου στην περίμετρο της πόλης της Λαμίας. Γι' αυτό και όπως σας είπα στην αρχή, το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Αν προκύψει κάτι, οτιδήποτε, θα είμαστε σε επιφυλακή και σε αυξημένη ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί εμείς να παρεμβούμε και αφού μας, σύντομα φυσικά θα μας απαντήσουν και από την Αθήνα τι μπορεί να γίνει περισσότερο αν χρειαστεί. Για να γονάξω λίγο στο προηγούμενο επιθετικό καταπάλλη ερώτημα που πια η ώρα ξαναλέω. Υπάρχει κάποιο σχέδιο επίταξης κάποιων ιδιωτικών χώρων, γιατί κάτι τέτοιο γνωρίζουμε? Επιχειροποιείται αυτό το σχέδιο? Ναι, το επιχειροποιούμε. Είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά τους σεισμούς, όπως είναι το σχέδιο που αφορά, που σας είπα πριν, πλημμύρες, φωτιές, χιόνια. Πάντα υπάρχει ένας σχεδιασμός, τον οποίο κάθε φορά ανάλογα το επικυρωποιούμε. Συνεπώς, αυτό που δηλαδή και σήμερα συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο θεωρείται ως τη στιγμή αυτή που μιλάμε φυσιολογικό κατά τους επιστήμονες. Αυτούς συμβουλευόμαστε. Κυρίως αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιστημονικά αναλύουν το φαινόμενο και μας συμβουλεύουν για το τι θα κάνουμε.